Εμείς αντιστεκόμαστε όσο μπορέσουμε και κρατηθούμε. Με μεγάλη δυσκολία ανταποκρίνονται στα έξοδά τους παραγωγοί και πολιτές προϊόντων στις λαϊκές αγορές, οι οποίοι βλέποντας τη μειωμένη κίνηση αναγκάζονται παρά τα αυξημένα κόστη να συγκρατούν τις τιμές. Ο κόσμος όμως πιο πολύ, όπως λένε, κοιτάζει παρά ψωνίζει. Ο κόσμος τώρα που πλησιάζουμε προς τα τέλη του μηνός παίρνει μόνο τα απαραίτητα, καθότι ζορίζεται κι αυτός όπως ζοριζόμαστε όλοι. Και έτσι όσο πάμε, πάμε κατά διαβόλου. Ο κόσμος ψωνίζει εδώ πώς είναι? Τίποτα. Παρότι τα έχουμε και φτηνά, 1 ευρώ, πόρτα. Δεν ψωνίζει κανένας. Όπως επισημαίνουν παραγωγοί και έμποροι, οι τιμές έχουν συγκρατηθεί στα προϊόντα της λαϊκής. Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται στην τσέπη του καταναλωτή, που οριακά βγάζει πέρα τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του και περιορίζει σημαντικά τις αγορές του. Εγώ θυμάμαι πορτοκάλι μια ζωή να πουλάμε 50 λεπτά, δεν έχει αλλάξει κάτι και το λείπασμα από 12 πήγε 24. Σε εμάς το κόστος έχει ανέβει σε ένα γενικό ποσοστό τουλάχιστον γύρω στο 40%. Προσπαθούμε όσο μπορούμε και δεν ανεβάζουμε τις τιμές στα προϊόντα. Με τίποτα δεν αντέχουμε, ούτε το μεροκάμα το βγάζουμε, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε άλλη επιλογή που είμαστε αγρότες, τι άλλο να κάνουμε. Οι ίδιοι έρχονται αντιμέτωποι με τσουνάμι αυξήσεων, στο πετρέλαιο, στα λιπάσματα, στα μεροκάματα, ενώ τα χρέη τους πνίγουν σαν θηλιά στο λαιμό. Όχι, όσο πάνε οι παραγωγοί, τις αφήνουν τις καλλιέργειες. Τα αφήνουν τα περιβόλια, τα καταλείπουν, ψάχνουν να βρουν άλλες λύσεις ή αφήνουν απλήρωτα τα ταμεία τους ή αφήνουν απλήρωτα τις υποχρεώσεις. Πάντως, σημασία έχει ότι δεν βγαίνει. Μας τα πήραν όλα στα λιπάσματα, στα πετρέλαια, στα ρεύματα και δεν συμμαζεύεται. Αν συνεχίσουν οι τιμές να είναι το ίδιο αυξημένες, δεν ξέρω. Άλλοι θα φύγουν, άλλοι θα μείνουν, ανάλογα ποιος θα αντέξει. Θα δείξει, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο. Ποιος αγρότης θέλει το παιδί του να γίνει αγρότης? Αυτό πρέπει να τονιστεί. Ποιος? Και να έχει περιουσία και υποδομή, μηχανήματα, τα πάντα. Κανένας, είναι μεγάλη αγανάκτηση. Αυτό που επιβάλλεται να γίνει, όπως τονίζουν οι επαγγελματίες, είναι η αύξηση των μισθών, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο μεγάλο κύμα των αυξήσεων στα βασικά αγαθά και να επιβιώσει. Όλα είναι ανεβασμένα, δεν είναι μόνο εδώ στη Λαϊκή. Αυτή είναι ο πρωτογενής τομέας, πρέπει να τους βοηθήσουμε και λιγάκι. Και καλούμε τον κόσμο να έρθει στις λαϊκές αγορές, να ψωνίσει, να βρει αυτό που θέλει, μεγάλη ποικιλία αγαθών και προϊόντων, από σωστούς παραγωγούς, σωστά περιβόλια.